είπα τώρα είναι η καταστροφή, είναι το τέλος μας. Τελικά ναι, μεν βρέθηκα έξω, φλάκησαν όμως και τα πονάκια μου. Παίρνω το γιατρό τηλέφωνο, τότε δεν υπήρχαν κινητά και τέτοια, βρέθηκα με ένα τηλέφωνο, επικοινώνησα με το γιατρό. Ας είναι καλά που έκανε, μου είπε να πάω στο κορίτσι μου, όπου σε όποιο νοσοκομείο, που είναι μακριά από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι αδύνατο να γεννήσεις εδώ. Τελικά βρέθηκα να γεννάω μετά από μέρες, γιατί μου ήρθε αίμα εκείνη την ώρα. Ζήσαμε βέβαια μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά πονούσε συνεχώς. Βρέθηκα σε χωριό του Κυρκυζή, γιατί από εκεί καταγόμουν. Βέβαια έξω όμως κοιμόμασταν πάλι, γιατί και εκεί είχε πιάσει ο σεισμός. Και βρέθηκα να γεννάω στο παθολογικό του Κυρκυζή, ανάμεσα σε 8 γυναίκες. Μπορείτε να φανταστείτε. Τελικά γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Το σπίτι μας βέβαια καταστράφηκε, όλα καταστραφήκανε. Αλλά όταν ο άνθρωπος έχει αγάπη, δύναμη, τελικά αγαθά επανέρχονται.